Νικολαίδης. Πέρασε στον Τσάρτα και πάλι για τον Νικολαίδη. Να μπει στη μεγάλη περιοχή, το σούτ υπό καλές συνθήκες και εκεί θα μπλοκάρει πέφτοντας ο Άνταμ Μάτισεκ. Θα μπουν για τα καλά στο παιχνίδι, παλιά του Τσάρτα, αριστερά για τον Κασάπη. Κοντά του Νόβογλη, Κασάπης θα κάνει την παράλληλη παλιά και εκεί έχουμε τον γκολ, 1-0 για την ΑΕΚ από τον Λάκη. Ο Λάκης λοιπόν εκμεταλλεύτηκε αυτή την παλιά από αριστερά του Μιχάλη Κασάπη και βλέπετε τον Μπέρτι Φόξ να σημειώνει πώς ακριβώς ίσως εξελίχθηκε αυτή η φάση. Σημασία έχει πως η ΑΕΚ πετυχαίνει το γκολ στο 5ο λεπτό του αγώνα από την παράλληλη παλιά από τα αριστερά του Κασάπη με πολύ φάλσο. Λάκης με το δεξί πλασάρι τον Μάτισε. Και για να δούμε τώρα πώς θα αντιδράσουν οι γηπεδούχοι. Ο Ρίγκ θα περάσει για τον Πόντε και ο Αθματζίδης με τα πόδια τρέχει να προλάβει ο αρχηγός ΑΕΚ. Θα τα καταφέρει, έχουμε πλάγιο στον Νοϊβίλ. Ο Ίκβε. Και πάλι για τον Νοϊβίλ, αυτός δεν μπόρεσε να κοντρολάρει το σούτ του Ράμελο Βιμπαλάου. Και από τους δύο παίκτες ΑΕΚ, παλιά και πάλι για τον Νικολαίδη, αλλά εκεί θα προλάβει ο Κόβατς. Η κόντρα ευνοεί τον Νικολαίδη. Κροάτης μαχητικός, αλλά ακόμη πιο μαχητικός ο Νικολαίδης που μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Παράλληλη παλιά και έχουμε την κόντρα να ευνοεί τελικά τον Ρόμπερτ. Χάρη στην τύχη περισσότερο. Λεβερκούσεν τώρα από δεξιά με τον Νοϊβίλη, παλιά για τον Κίρστεν, η κόντρα με τον Αθματζίδη να τρέχει να προλάβει και έχουμε κόρνερ. Πάλι για τον Βραζιλιάνο τον Ζερομπέρτο. Κεφαλιά, κυμπάρα στα δίχτυα από τον Κίρστεν, ισοφάριση, απροσεξία της άμυνας της ΑΕΚ και ο Ουλφ Κίρστεν, ο παίκτης που δεν τιμωρεί, το κάνει και τώρα ισοφαρίζοντας για τη Λεβερκούσεν στο 24ο λεπτό του πρώτου μέρους. Η απροσεξία στήχησε στην ΑΕΚ σε αυτήν την φάση και ο Ουλφ Κίρστεν, ο πιο έμπειρος παίκτης της Λεβερκούσεν, με κεφαλιά, κοιτάξτε εδώ, μπόρεσε να νικήσει τον Ηλία Θματζή. Πάλι Τσάρτας για τον Νάβας, έξοχα. Παλιά για τον Νικολαίδη, δεν υπάρχει οφσάιντ. Για να δούμε. Θα βγει τέτα τέτ με τον Μάτισεκ, πρόλαβε ο Νόβοκλη. Πάλι καθυστέρηση σε Νάβας. Έχει μπροστά τον Ζίβκοβιτς. Παλιά είναι για τον Τσάρτα. Σήκωσε το σημαίακι ο επόπτης. Θα χρειαστεί να ξαναδούμε αυτή τη φάση. Καθώς ίσως να ήταν λιγότερο, επιτρέψτε μου αυτήν την έκφραση, offside από άλλες περιπτώσεις και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει offside. Συνεχίζει να προωθείται και πάλι δεξιά για τον Νιγηριανό, τον Οίκβε, η σέντρα για τον Κίρστεν, κεφαλιά και πάρα στα δίχτυα. Μια αντιγραφή του πρώτου γκολ της Leverkusen. Και εδώ βλέπετε την αντίδραση στον πάγκο των γηπεδούχων. Καψής δεν μπόρεσε για μια ακόμη φορά να καλύψει στον αέρα την μονομαχία με τον Κίρστεν. Δύο γκολ που φέρουν την σφραγίδα αυτού του ακαταμάχητου επιθετικού. Μισά του δευτέρου ημιχρόνου και μετά κατάφερε να εκμεταλλευτεί κατά τον καλύτερο τρόπο τις δύο μόνες ευκαιρίες. Για να δούμε τώρα το 2-2 από τον Νάβας. Όπως και στο ξεκίνημα του πρώτου ημιχρόνου, έτσι και τώρα 23 δευτερόλεπτα από την έναρξη του δευτέρου μέρους και η ΑΕΚ φέρνει το παιχνίδι στα ίσια από την παλιά του Νικολαίδη. Το λάθος του ο Ίκβε, ο Νάβας ακολουθεί τη φάση. Σπάνιο ποδοσφαιρικό ένστικτο αυτό του Αργεντίνου Σνάιντερ να κερδίσει την μπάλα και ας ελπίσουμε ο Νάβας να κρατήσει την ψυχραιμία του καθώς είχαμε μια σύγκρουση εκεί και το 3-2 από τον Κόβατς. Ο Ρόμπερτ Κόβατς δίνει και πάλι προβάδισμα στην Leverkusen σε ένα παιχνίδι που έχει πάρει φωτιά σε αυτό το δεύτερο μέρος θα έλεγα και λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξή του η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να κρατήσει το 2-2 παρά μόνο για περίπου 2,5 με 3 λεπτά. Κοιτάξτε εδώ, κεφαλιά από τον Καψί, μπάλα φτάνει στον Ζερομπέρτο, πάνω στην κίνηση τροφοδοτή τον Κόβατς. Ποιος κοντρολάρει με το δεξί και με το αριστερό στο έδαφος. Νοϊβίλ για τον Ρίγκ, αυτός άφησε στο Σνάιντερ, ευκαιρία για το 4-2. Θα αποκρούσει με τα πόδια ο Αθματζίδης. Τσάρτας για τον Νικολαίδη. Παλιά είναι για τον Τσάρτα, τρέχει να καλύψει και ο Ίκβε. Ο Τσάρτας στη μεγάλη περιοχή πέφτει, αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί ο Νορβηγός διαιτής. Τώρα Ράμελο για τον Σνάιντερ.
Θα κερδίσει ο Νικολάηδης. Θέλει μόνος του να μπει στην αντίπαλη περιοχή. Έχει μπροστά τον Τζίβκοβιτς. Θα κερδίσει τις κόντρες, πέφτει στο έδαφος, αλλά και πάλι ο Νορβηγός διαιτής αγνοεί την πτώση του επιθετικού της ΑΕΚ. Θα χρειαστεί να ξαναδούμε αυτή τη φάση, καθώς κάτι ύποπτο πρέπει να είχε συμβεί εκεί. Ο Νικολαίδης δεν είχε συμφέρον να πέσει. Τώρα η μπαλιά για τον Λάκη. Και εδώ έχουμε τουλάχιστον κάρτα. Τράβηξε την φανέλα του Λάκη ο Κόβατς. Ο Νορβηγός διαιτής όμως αφήνει το παιχνίδι και πάλι να εξελιχθεί. Φανέλα τον Νάβας, ενώ ετοιμαζόταν ο Αργεντίνος να μπει στη μεγάλη περιοχή. Τώρα ο Νικολαίδης με αντίπαλο τον Ζίβκοβιτς, τον ξεπέρασε αυτή τη φορά. Για να δούμε. Θα αφήσει τον Νάβας. Και πάλι για τον Νικολαίδη. Ανατροπή και πέναλτι. Να λοιπόν, ότι δεν μπόρεσε να δώσει νωρίτερα ο Νορβηγός, το δίνει τώρα με τους στόχους, θα έλεγα. Και στο 54ο λεπτό προς 55ο, η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Μπαλιά του Νάβας για τον Νικολαίδη, μαρκάρει δυναμικά ο Κόβας. Και είναι πέναλτι, είδατε. Τσάρτας απέναντι στο Μάτισεκ, 3-3. 55 λεπτά παιχνιδιού και βλέπετε τι γίνεται μετά την ισοφάριση του Βασίλη Τσάρτα και στις εξέδρες εκεί όπου βρίσκονται οι οπαδοί της ΑΕΚ. Ο Φόξ σκεπτικός ακόμη περισσότερο τώρα μετά από την νέα ισοφάριση της ΑΕΚ. Και για να δούμε τα για τον Σνάιντερ και πάλι στον Κροάτι. Ποιος όποτε προωθείται δημιουργεί κινδύνους από αριστερά, αλλά και όποτε συγκλίνει. Το σούτ του Κίρστεν Ιμπαλάου. Λεβερκούζεν. Ζήκος για τον Νικολαίδη. Για να δούμε. Το σούτ από μακριά, η μπάλα στην αγκαλιά του Μάτισεκ. Από τώρα ο Τσάρτας εκτελεί. Απευθείας Ιμπαλάου. Έξυπνη η επιλογή του Βασίλη Τσάρτα. Βλέποντας ότι ο Μάτισεκ ήλεγχε από την άρταση. Κίνηση από τον Λάκη. Μπάλα φτάνει στον Ρουίς. Κόντρες ευνοούν. Και πάλι την ΑΕΚ με τον Λάκη για μια ακόμη φορά. Το σούτ η μπαλάου. Στη μεσαία γραμμή δίνοντας βοήθειες και στην άμυνα. Για να δούμε. Ο Νάβας πλασάρει 4-3 για την ΑΕΚ που πιάνει στον ύπνο τους Γερμανούς. Φερνάντο Νάβας, ο ήρωας της βραδιάς. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα παιδιά της ΑΕΚ. 4-3 για την ΑΕΚ που προηγείται. Κοιτάξτε εδώ το κοντρόλ πάνω στην κίνηση στον αέρα, το πλασέ. Offside. Η ΑΕΚ λοιπόν και πάλι μπροστά στο σκορ σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Ευκαιρία τώρα για τον Σνάιντερ, μπαλάουτ. Ευτυχώς. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει offside. Ο Τσάρτας ελέγχει. Σαβέψκι. Για να δούμε. Το σούτ με το αριστερό απέκρουσε ο Μάτισεκ. Ο Σαβέψκι επιμένει. Έρχεται και ο Τσάρτας, αλλά τελικά ο Ίγκβε θα απομακρύνει το... Αυτή τη φορά δεν υπάρχει offside, ο Τσάρτας ελέγχει. Σαβέψκι, για να δούμε. Το σούτ με το αριστερό απέκρουσε ο Μάτισεκ, ο Σαβέψκι επιμένει. Έρχεται και ο Τσάρτας, αλλά τελικά ο Ίγκβε θα απομακρύνει το... Ζερομπέρτο. Μπάλα από τον Σνάιντερ στον Κόβατς που βγάζει τη σέντρα και παλιά από τον Κίρστεν δεν έγινε. Νοϊβίλ, πιέζει ο Σαβέψκι, ο Ζίβκοβιτς για τον Νοϊκβε, πάλι Νοϊβίλ, θα περάσει για τον Σνάιντερ, πως θα βγάλει την παράλληλη παλιά, δεν μπορεί ο Κίρστεν, Ζερομπέρτο για τον Ράβελο, το σούτ και η μπάλα στα δίχτυα, ισοφάριση για τους Γερμανούς από τον Ράβελο, ο Αθματζίδης δεν μπόρεσε την τελευταία στιγμή και στις καθυστερήσεις η Λεβερκούζεν φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. 4-3 γίνεται το σκορ σε 4-4. Διαφαινόταν η νίκη για την ΑΕΚ, αλλά σε αυτή τη φάση διαρκείας και ενώ δεν μπόρεσαν οι αμυντικοί της ΑΕΚ να απομακρύνουν την μπάλα, ο Ράμελο αφού κατάφερε να κοντρολάρει νίκησε με αυτό το σκορ. Καλύπτει την μπάλα από το μαρκάσμα του Ίγκβε, το σούτ, ο Μάτισεκ θα μπλοκάρει.